Βράδυ Δευτέρας της Αποκριάς είμαστε εδώ όμως με την εκπομπή επί παντός. Βεβαίως αμυγός αποκριάτικο το κλίμα, έστω και αν στην εκπομπή υπάρχει ένας αυτοδιοικητικός. Αυτός δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο του ΑΠΤ, τον Ζήση τον Μάρα. Καλησπέρα κύριε Μάρα. Καλησπέρα σας. Ήθιστε βεβαίως τουλάχιστον στις εποχές της κανονικότητας να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του ΑΠΤ. Το είχαμε συζητήσει κιόλας γιατί από τον ΑΠΤ παίρνουν όλα για την Κωνσταντινίτικη Αποκριά, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να το πούμε αυτό, ξεκίνησε από την Τσικνοτρίτη φέτος. Θέλω ένα σχόλιο σας για το πώς πηγαίνει όλη η ιστορία μέχρι τώρα, με δεδομένες και τις εξαιρετικές καιρικές συνθήκες που δεν έχουμε δει ανάλογες εδώ και 20-30 χρόνια. Ο καιρός βοηθάει, είναι μια παράμετρος που δεν μπορείς να την επηρεάσεις και όταν είναι ευνοϊκός, σίγουρα όλα κυλούν πιο ομαλά. Κάναμε ένα προγραμματισμό πολύ νωρίς φέτος, κύριε Πλιάτσο. Μιλήσαμε, έχουμε αρκετές εβδομάδες. Θα αναφερθούμε και την προηγούμενη εβδομάδα, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού που μια εβδομάδα πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Κάναμε κάποιες στοχευμένες κινήσεις. Η πρώτη ήταν να επιμηκύνουμε λίγο προς τα μπρος, πριν την έναρξη, κάποιες εκδηλώσεις. Με γνώμονα αφενός να μην συμπέσουν κάποιες συναυλίες, κάποιες εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία Κοζάνης με το φανό που λειτουργεί και ως πολλές φορές. Μια απέναντι εκδήλωση. Ναι, αποτρεπτικά τον απέκαθιστά. Ακριβώς. Λίγο να πάμε πιο καθυστερημένα μαζικά άνθρωποι στο φανό. Υπήρξαν κάποιες τέτοιες λειτουργίες παλιότερα. Οπότε είπαμε να τα βάλουμε Τρίτη και Τετάρτη πριν τις Εκκληνοπέμπτη, δύο συναυλίες. Και το δεύτερο. Το είδε θετικά, να το πάμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά να το σχολιάσουμε. Το είδε θετικά ο κόσμος γενικά, νομίζω αυτό. Κοιτάξτε, ήταν μια κίνηση που και σε συνεννόηση με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τον Ερμή, νομίζω ότι κινήθηκε κόσμος, δούλεψε. Αλλά αυτό το σε συνεννόηση λίγο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν μια άτυπη συζήτηση που κάνατε, έτσι λέει, με τον μια Εμπορικό. Άτυπη συζήτηση. Εμείς είχαμε από πολύ νωρίς κάποιες προτάσεις. Ανταποκρίθηκαν οι άνθρωποι. Τώρα το πώς μεταξύ τους το επικοινώνησαν και το λειτουργήσαν είναι δικό τους θέμα. Εμείς κάναμε μια κίνηση ώστε να βγάλουμε τον κόσμο να ζεσταθεί λίγο πριν το ξεκίνημα παραδοσιακά της Εκκληνοπέμπτης για την Αποκριά. Κύριε Μάρα, κάνω ένα λόγο παίγνιο. Πάγωσε πάντως με το δάντη λόγω του καιρού. Για απίστευτο κρύο εκείνο το βράδυ. Θέριζε το κρύο. Βραδιά, αλλά πήγε καλά με δεδομένα και το απίστευτο κρύο πραγματικά. Πήγε έτσι. Πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό πέραν του Χρήστου Κάντη που τον ξέρουμε από μικρά παιδιά, είναι χρόνια στη μουσική σκηνή της χώρας. Είχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και η σύντροφός του που βρέθηκε στην Κοζάνη, όπου υπήρχε στο backstage. Ναι, στο backstage αυτό που είδα εγώ. Ναι, δεν το. Ναι, αυτό σχολιάζεται ποικιλοτρόπως βεβαίως, για το ότι κάποιοι άνθρωποι γίνονται star μέσα από ένα τηλεπαιχνίδι κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Γίνονται. Ναι, γίνονται. Αυτό το που είδα και εγώ ειδικά. Και μόλις ηλικίες. Δηλαδή πήγαινε κόσμο να βγάλει φωτογραφίες και. Περισσότερο οι μαμάδες παρά τα παιδιά βγαίνουν φωτογραφίες. Το κοινό αυτό του έργου. Δεν βλέπουμε εμείς, δεν βλέπουμε αυτού του είδους τις παραγωγές στην τηλεόραση. Υπάρχει πολλοί κόσμοι προφανώς. Που τα βλέπει και. Η άλλη θα βλέπει ήταν εξαιρετική. Απλά νομίζω ότι ίσως δεν είχε τόσο κόσμο γιατί ήταν η παραμονή της εκδομής που έγινε χαμός. Τετάρτη κλειστά τα μαγαζιά, ίσως μπορείς να γίνει. Αν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω, ίσως το κάνατε διαφορετικά. Κάναμε ίσως την Τρίτη. Τους κύριε Μάρα, πώς πληρώθηκαν οι δύο συναυλίες, γιατί δόθηκαν και 4.000 ευρώ από την περιφέρεια με την οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε πολύ καλή συνεργασία. Ναι. Είχαμε χορηγούς φέτος. Ευχαριστώ πολύ για την πάσα, κύριε Πλιάτσο. Καταρχήν, να αναφέρω έτσι στην έναρξη της κουβέντας μας ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργαζόμενους φορείς που φέτος καθίσαμε και συμπράξαμε για να έχουμε την Αποκριά του 2023. Με την Κατερίνα Δαμόγια, με την Περιφέρεια, είχαμε μια συνεργασία. Η Περιφέρεια ανέκαθεν χρηματοδοτούσε απευθείας τους συλλόγους και τους φανούς. Κατά τι ενίσχυσε αυτή την επιχορήγηση, από όσο έχω μάθει. Αλλά φέτος για πρώτη φορά ενίσχυσε, τουλάχιστον από όσο είμαι σε αυτή την συναυλία, μπορεί και παλιότερα να έχει συμβεί, δεν ξέρω, αλλά φέτος συνέβη. Μας κάλεψε τον ήχο για τις δύο συναυλίες. Συνολικά είναι 28.500 για το Δήμο Κοζάνης μαζί με τις συναυλίες. Ήταν και 20.000 για φανούς κτλ. Πήγε 24.500. Αυξήθηκε γιατί κάποιοι συλλόγοι που σου εύπος κρόκου κάνανε κάποιες εκδηλώσεις. Ναι. Ναι. Έδειξε η περιφέρεια ό,τι αντιλαμβάνεται τουλάχιστον προς το Δήμο Κοζάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το επιμελητήριο Γιάννης Ομπιτλάκης επίσης μας ενίσχυσε. Ενίσχυσε έτσι. Και απευθείας ως επιμελητήριο. Πώς και μέσω. Χρηματικά ή. Πληρώνοντας κάποια τιμολόγια, κάποιες δαπάνες. Καταρχήν για την βιντεοσκόπηση της φετινής Κοζάνης Αποκριάς που θα είναι διαθέσιμη για τον χρόνο ώστε πιθανά να αξιοποιηθεί σε κάποιο πιο. Αν θέλετε, επαγγελματικό, με πιο επαγγελματικό τρόπο για το σποτ ή για κάποια διαφημιστική καμπάνια. Μας βοήθησε γιατί μέσω του ΕΜΗ πληρώθηκαν κάποια τιμολόγια, κατασκευάστηκε ένα υπόστεγο το οποίο δεν το αξιοποιεί, δεν το βγάλαμε γιατί δεν χρειάζεται, ο καιρός ήταν χωρίς νερό, αλλά έμεινε παρακαταθήκη.
Και μέσω του. Αφάμε και έγινε υπόστοχο σε περίπτωση κακοκαιρία, δηλαδή το οποίο θα υπάρχει όμως για τις άλλες. Το οποίο υπάρχει, είναι κατασκευασμένο. Απλά επειδή ήταν τεχνικά μια διαδικασία που ήθελε 2-3 ώρες για να τοποθετηθεί, εφόσον είδαμε ότι θα είναι ο καιρός καλός. Και θα είναι καλός. Θα ήταν και πλημελής ο φωτισμός. Δηλαδή θα επηρεάζονταν και ο φωτισμός των συναυλίων, είπαμε να μην το βάλουμε. Και μέσω φυσικά του Εμπορικού Συλλόγου καλύφθηκε και το κόστος από τον επιμελητήριο Κοζάνης και το κόστος της παραγωγής του σποτ. Γενικά είχαμε μια συνεργασία πολλών φορέων. Να τους ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Είναι καλό να δείχνουμε ότι όταν έρχεται κάτι που είναι σημαντικό. Και το κλάστερ, έτσι, το κλουμπ. Βεβαίως, και το κλάστερ με το Λησμονήσο που έκανε συνδρομή σημαντική. Τα ποτήρια είναι μια χορηγία από αυτούς. Δείχνουμε έτσι ένα οικολογική, μια διάθεση να είναι πιο πράσινη από ποτήρια φέτος. Νομίζω ότι παίξαμε πολύ ομαδικά. Να πάμε λίγο στο. Επειδή λέτε πιο πράσινη, μαθαίνω ότι τα Sturt Games θα έχουν λερώματα, αλλά πράσινα λερώματα. Ναι. Να το πούμε λίγο, να το διαφημίσουμε κιόλας. Να διαφημίσουμε και τα Sturt Games κάθε μέρα, 1-3, κάτω από την κεντρική πλατεία στα γραφεία, και εκεί υπάρχουν παιδιά από την Go Alive και από το Συμβούλιο, το Άτυπο Συμβούλιο Νεολαίας, που παίρνουν τις γραφές. Θα είναι ανανεωμένα τα παιχνίδια, θα είναι λίγο πιο οικολογικά, θα υπάρχει λιάρωμα, δεν θα υπάρχει φυσικά το παλιό με αυγά και αλεύρι. Και πολλά προβλήματα, και προβλήματα στην καθαριότητα. Και οικολογικό δεν είναι. Αλλά και ηθικά νομίζω δεν είναι σωστό να χάνουμε τρόφιμα για παιχνίδι. Είμαστε, ουσιαστικά πέρασε το πρώτο Σαββατοκύριακο που είχαμε έτσι πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Θα το πούμε τώρα σε αυτό. Κύριε Μάρα, τα Sturt Games γιατί είναι μόνο ηλικίες, ναι, πάντα έτσι να είναι, εκ τη δημοτικού μέχρι τρίτη γυμνασίου. Κοιτάξτε, είναι ανοιχτό και τα παιδιά του Λυκείου δεν αποκλείονται. Απλά γιατί είναι από επιλογή ότι πιο νέα παιδιά ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. Πέμπτη Δημοτικού, Τετάρτη είναι και αυτά πλέον αναπτυγμένα. Αρκετά τα παιδιά. Δεν αποκλείεται κανένα παιδί με τον Κώστα τον Καραματσούκα που είμαστε. Αλλά βλέπω όμως ότι γι' αυτό η ανακοίνωση λέει από έκτη Δημοτικού μέχρι. Εντάξει, το λέμε γιατί εκεί συνήθως είναι το target group. Αν θέλει κάποιο μεγαλύτερο παιδί και μικρότερο να συμμετέχει, να πούμε ότι είναι ομάδες των 4 ως 8 ατόμων. Και τα παιδιά πρέπει κατά τη δήλωση συμμετοχής τους να έχουν απλά το όνομα της ομάδας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας του αρχηγού. Κύριε Μάρα, ποιος είχε την ιδέα για να αξιοποιηθεί και ορθώς κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό είναι πυρωρέ και σκολοκυθόπιτα, η Star Ελλάς GS και η Κοζανίτσα Κορίνα Μαντουλίδη στο σποτ. Το σποτ το αναλάβαμε με τον Γιάννη τον Κουμπούρα, οι δυο μας. Ήταν ωραία ιδέα. Ήταν κάτι που θέλαμε έτσι να στοχεύσουμε σε πιο νέο κόσμο, κάτι πιο ανάλαφρο, να ξεφύγουμε λίγο, αν θέλετε, έτσι και από το χαρακτηριστικό και πολύ επίκαιρο. Ήταν και επίκαιρο γιατί η κοπέλα πρόσφατα συμμετείχε και στο Μίση Φίλος, αλλά θέλαμε λίγο να φύγουμε και από το άκρος παραδοσιακό. Θα μπορούσε βέβαια να είναι λίγο τεχνικά ίσως καλύτερο. Πάντα προσωπική μου άποψη, έτσι, και συζητώντας με κόσμο. Ίσως κάτι πιο σύγχρονο και τεχνικά αυτό εννοώ. Θα πείτε και απλώσαμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που έφτανε το πάτωμα. Μέχρι που φτάνει το πάτωμα, κύριε Μάρα. Ποιος είναι το budget, ποιο είναι φέτος. Είναι 140.000. Είναι κάπου εκεί, απλά με μια μικρή επιφύλαξη, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Ναι, στο περίπτωση. Κάπου εκεί είμαστε. Είναι δηλαδή στα όρια που πήραμε, έτσι μεταφέρει. Και τώρα να ρωτήσω αυτό που λέει και ο κόσμος και το ρωτάει για να το λύσουμε το θέμα. Δύο χρόνια δεν έγιναν απόκριση. Ουσιαστικά 2-3, γιατί τότε βέβαια που είχατε προβλέψει και το 20 το προπολογισμό, είχαν ξεκινήσει οι απόκριση. Εκείνα τα χρήματα δεν περίσσεψαν. Δηλαδή 120 και άντε και κάνα 30-40, δηλαδή 250.000 δεν περίσσεψαν για να τα αξιοποιήσετε φέτος, να τα πάνε στα 200. Σίγουρος, κύριε Πλιάτσο, αν έκλεινε το έτος του ενός οργανισμού και είχε 250.000 πλεόνασμα, πιθανόν να μην επιχορηγούνταν από το Δήμο, αν είχε στερεοπεδία. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα δύο χρόνια που δεν έγινε καθόλου. Κλείσαμε άλλες πάρα πολλές κρεμότητες, τρύπες, οικονομικές, οι οποίες υπήρχαν. Άρα να το διευκρινίσουμε. Δεν περίσσεψαν τα λεφτά, αν τα έχετε στην τσέπη του ΑΠΝ και να πείτε τώρα να δώσουμε. Να φέρουμε, συγγνώμη, να φέρουμε το ρέμο αντί για το δάνειο να πληρώσουμε 50.000, ας πούμε. Να αναφέρω επίσης την συνδρομή, γιατί το ξεχάσαμε, μια που είπατε πάλι στους καλλιτέχνες, ότι το Δάντι τον πληρώσαμε μέσω της διάδημα. Μέσω, δηλαδή, μια χορηγία που ήταν. Τώρα, ο προϋπολογισμός, και εγώ δεν τα γνώριζα, τα έμαθα και τα μαθαίνω ακόμη, γιατί δεν τα γνωρίζουμε κιόλα. Είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται. Τα χρήματα δεν είναι ότι τα βάζω σε ένα σιρτάρι και ανά πάσα ώρα και στιγμή ανοίγω το σιρτάρι και είναι μέσα. Τρέχουν τα πάγια, αυξήθηκαν οι δαπάνες. Αυξήθηκαν οι δαπάνες, οι λογαριασμοί ανεβαίνουν και για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κοζάνης. Προκύπτουν, κλείσαν τρύπες με αναδρομικά σε καθηγητές, με άλλες πολλές δαπάνες που προκύψαν. Οπότε έγινε φυσικά και μια προσπάθεια τις προηγούμενες χρονιές με μικρότερα ποσά, αλλά δαπανήθηκαν χρήματα για την αποκριά. Υπήρχαν βιντεοσκοπήσεις, έγινε μια δαπάνη πέρσι για τον Οντά τον πρότυπο. Θέλω να πω, γίνανε έξοδα. Δεν είναι ότι ήταν μηδέν.
Γίναν έξοδα. Η φανή, με τι πόσο παίρνει ο κάθε φανό. Δεν παίρνει ποσό, αλλά περίπου πόσο βγαίνει για τον κάθε φανό. Θα ήταν πολύ καλό να έπαιρνε ποσό. Ναι, δεν, περίπου πόσο είναι. Είναι γύρω στις 2 με 3.000 ευρώ ανάλογα. Φέτος πόσο θα παίρνει, 2.500 ευρώ. Συν τα 800 της περιφέρειας. Ναι. Σε υλικά το τομέα. Αλλά είναι σε είδος. Δηλαδή, 2.000-3.000 ευρώ. Παίρνει στο χέρι αυτό. Ναι, δεν παίρνει κανείς τίποτα. Δεν μπορεί να πάρει κανείς χρήματα στο χέρι πια. Είναι, λες, παίρνεις χίλια κιχιά και. Κύριε Μα, παίρνουν όλοι το ίδιο τα ίδια κιχιά. Ορίστε. Παίρνουν όλοι τα ίδια κιχιά, το ίδιο κρασί. Όχι, αυτό είναι. Λέει τώρα ο Αριστοτέλης παίρνει τα ίδια κιχιά με τη Σκρίκα. Όχι, αυτό είναι μια πώς γίνεται ο αλγόριθμος. Είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος έχει προκύψει με βάση τη ζήτηση προσφορά. Υπάρχουν φανεί οι οποίοι έχουν περισσότερη εμπορικότητα, περισσότερη κίνηση και με έναν τρόπο αυτό, αν θέλετε, από χρόνο σε χρόνο μεταφέρεται. Υπάρχουν φανεί οι οποίοι έχουν πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κίνηση. Σκρίκα είναι ένας κεντρικός φανός που υπάρχει λαοθάλασσα και την Πέμπτη και την Κυριακή της Αποκρύας. Αντίστοιχα, κάποιοι άλλοι. Κάπως δεν... με αλγόριθμο. Αλλά νομίζω. Σκρίκα, γιατί δεν συμμετείχε σε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία που είχαμε χθες στην πλατεία, για ποιο λόγο? Ήταν επιλογή του, τι επικαλέστηκαν? Ήταν επιλογή του. Κοιτάξτε, εγώ δεν. Εμείς για το συγκεκριμένη διοργάνωση μιλούσαμε με το συντονιστικό των φανών. Που πήγε εξαιρετικά. Ήταν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ήταν μια οργάνωση που την είχαμε στο μυαλό από καιρό. Θέλαμε να περαστεί αυτό, όπως σας είπα πριν, για το ποιοι φορείς. Είναι παράδοση, είναι παράδοση. Η παράδοση αναδείχθηκε της Κοζάνης. Τώρα, το συντονιστικό εμάς ήρθε και μας είπε ότι θα συμμετέχουμε όλοι. Μετά, ενδοοικογενειακά, η φανή ήταν. Στην αρχή σας είπαν ότι θα συμμετέχουν όλοι. Όχι. Δεν είναι ότι ανατροπή. Ήρθαν εκπροσωπώντας τους φανούς. Ούτε στο συντονιστικό συμμετέχει, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου βρεθήκαν, νομίζω, σε άλλο ραντεβού. Okay, ναι, και είπε, ο καθένας. Κοιτάξτε, okay, κύριε Πλιάτσο, κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η γιορτή. Όχι, ρώτησα, αν γνωρίζετε το λόγο αυτό. Όχι, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες και δεν έχω. Εγώ και με το φανό της Σκρίκας έχω μια εξαιρετική συνεργασία. Όποτε έχει τύχει να μιλήσουμε, λέμε πέντε πράγματα νέτα και τα απλά. Mm-hmm. Συμφωνούμε, διαφωνούμε και τελειώνουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε το δυσάρεστο ότι αύριο δεν θα ανάψει το φανό του Κεραμαριού. Νομίζω μετά από. Κάναμε κάποιες κινήσεις. Χρόνια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έφθει είναι τα τελευταία χρόνια. Για πείτε μου, γιατί δεν ανάβει και τι κινήσεις κάνατε, πώς προέκυψε τώρα αυτή η ιστορία, δηλαδή. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι. Και αύριο θα έχουμε μόνο τα πλατάνια. Αύριο θα έχουμε μόνο τα πλατάνια. Σήμερα έχουμε. Αϊθανάσης και τον Αϊθανάση και τα Παρδαλόπουλα στον Αδημήτρη. Το Κεραμαριό ήταν μια δική τους επιλογή. Είχα κάποια θέματα εσωτερικά, ναι, με το Διοικητικό Συμβούλιο, κάποιες εκλογές που ήταν να γίνουν και δεν έγιναν. Εμείς ακολουθήσαμε μια πολύ διακριτική στάση. Όταν μας ανακοίνωσαν ότι δεν θα ανάψουμε και μας το στείλαν και εγγράφος και με mail, προχωρήσαμε στον προγραμματισμό της αποκριάς. Η ευχάριστη έκπληση ήταν. Πότε σας το είπαν? Πρέπει να έχει περίπου 20 μέρες. 20 μέρες. Ναι, θέλω να πω πριν την εκτύπωση του προγράμματος. Πριν την εκτύπωση, ναι, γιατί προσεγγίζω το πρόγραμμα όταν μου το είπαν και δεν υπάρχει. Η προσθήκη είναι και ανατροπή. Ανατροπή, άσο μίχρονο διπλό τελικό, κύριε Πλιάτσο, είναι ότι θα τελικά κάναμε κάποιες επαφές. Ήρθε και ένας. Από τους πρωτοτραγουδιστές του φανού που έρχεται από την Μυτιλίνη, ο κ. Τσιμπέρης ο Γιάννης, ο οποίος μάλλον έπαιξε και κάποιο ρόλο στο σύλλογο, στο φανό, και θα ανάψουν τελικά την Κυριακή της Μεγάλης Αποκρέας. Α, θα ανάψουν και ένα μαριό τη Κυριακή. Σήμερα στήθηκε ο Ντάς και τα κεραστάρια. Α, μπράβο, έστω δηλαδή έγινε. Το σώσαμε. Μα, ωραία. Εδώ πρέπει να θέσω, επειδή είμαι και γνώστης μιας επιστολής που σας έστειλε από την Κόζιανη. Η οποία Κόζιανη έκανε κάποιες επαφές φέτος, ζητώντας μια μικρή ενίσχυση, γιατί να διευκρινίσουμε ότι η Κόζιανη δεν παίρνει το υλικό αυτό για τους φανούς, αν και είναι φανός. Τώρα θα μου πείτε, όταν έγινε η ιστορία με τις αναγνώρισεις της Κόζιανης, που δεν ήσασταν κι εσείς εκεί, η συμφωνία. Ωραία, τέλος πάντων, η Κόζιανη ότι δεν θέλουμε τίποτα, απλά αναγνωρίστε μας και βάλτε μας στο πρόγραμμα. Εξελίχθηκαν όμως τα πράγματα. Πέρασαν κάποια χρόνια. Δεν θα έπρεπε λίγο και η Κόζιανη να πάρει. Σας έχει στείλει και μια επιστολή, εγγράφω σε αυτό. Ναι, στείλανε και τους απαντήσαμε. Την απάντησή μας τη μάθατε? Νομίζω ότι. Τους είπαμε ότι καταρχήν μας έστειλαν την επιστολή. Γιατί λοιπόν τι τους είπατε, και γιατί εφόσον ότι το Κεραμαριό δεν ανάβει την Πέμπτη ή την Τρίτη, θα μπορούσε ένα μέρος των κυχιών και του κρασιού να πάει στην Κόζιανη που τα βάζει όλα μόνη της. Παραμονές ήταν την εβδομάδα πριν την Τσικνοπέμπτη που μας έστειλε η επιστολή. Είναι προφανής η απάντηση ότι, κύριε, τώρα που μας το στέλνετε δεν μπορούμε καν να το. Δηλαδή ο χρόνος είναι ή η ουσία. Ακούστε, στην ουσία του θέματος η συνεννόηση. Σήμερα είναι ο Μάρος στον οργανισμό, αλλά θα έρθει κάποιος άλλος, μεθαύριο θα είναι κάποιος τρίτος. Η υπηρεσία μένει όμως και υπάρχουν καταγεγραμμένες οι όποιες συμφωνίες, οι όποιες συνεννοήσεις. Αλλάζουν όλα.
τα πανταρί. Είναι η δυναμική τα πάντα, τα πανταρί. Δεν αποκλείεται κανείς να καθίσουμε, αν θέλετε, και να το συζητήσουμε, αλλά τη στιγμή που ετέθη και εγγράφος δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Τώρα, τα Κυχιά που αναφέρατε φέτος ούτως ή άλλως ήταν λιγότερα. Γιατί? Γιατί το ποσό ήταν συγκεκριμένο και ναι, δεν μπορούσε όμως να κόψει. Δηλαδή, 20, ο κ. Δημοργιώτης το ρώτησα, μου λέει, ας πούμε 20 ευρώ δηλαδή, από κάθε φανό, να παίρναμε 200 ευρώ, έστω, 200 Κυχιά. Έστω. Δεν γινόταν κάτι. Κοιτάξτε, να σας πω, εφόσον η συμφωνία ήταν αρχικά να έχει την αυτονομία της Οικόζιαν, αυτά πρέπει να γίνουν με κάποιες ζημώσεις πιο πριν. Δεν μπορεί κάποιος να πάει τελευταία. Άρα ο χρόνος, λέτε. Ο χρόνος έπαιξε καταλυτικό ρόλο εν προκειμένου. Έτσι που ήρθε το αίτημα με τον τρόπο που ήρθε. Από εκεί και πέρα, εμείς στην απάντησή μας τους είπαμε να το παρεξετάσουμε. Γιατί πλέον, επειδή αυτό που λέμε ότι εξελίσσεται, ότι δικαιούνται καλώς κακώς από την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό εννοώ. Ναι. Εμείς φέτος κάναμε μια πρόταση, επειδή οι άνθρωποι στείλουν μόνοι τους τον ΟΝΤΑ. Έγινε μια πρόταση να τους βοηθήσουμε με το στήσιμο των σπιτιών κτλ. Δεν βόλεψε γιατί μπορούσαν μόνο και Σαββατοκύριακο που δεν έχουμε τότε το συνεργείο να δουλεύει. Τέλος πάντων, έχουμε μια συνεργασία με τους ανθρώπους, δεν αποκλείεται κανείς. Θα παραξενοποιηθεί του χρόνου. Να κλείσουμε αυτό το θέμα με αυτές τις λεπτομέρειες που πάντα υπάρχουν με τους φανούς. Αυτό το αίτημα που υπήρχε από το πηγάδι του Κεραμαριού για να αλλάξουν την ημερομηνία. Συγγνώμη, και αρχικά υπήρχε και μια συμφωνία με το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, έτσι. Ο Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, τους οποίους να ευχαριστήσω και δημόσια, μας διευκόλυνε μετά την επιστολή από το πηγάδι ότι δεν θα ανάψουμε την Πέμπτη. Δηλαδή, ουσιαστικά, μια κουβέντα που κάναμε ήταν ότι αν δεν ανάψουμε εκεί που θέλουμε, δεν ανάβουμε στην Τσίκνο Πέμπτη. Κάναμε κάποιες κινήσεις να δούμε πώς μπορεί να κλείσει εκείνη η μέρα. Είμαστε σε επαφή με το Σύνδεσμο, μας απάντησαν θετικά. Μετά, όταν επανήλθε το πηγάδι και είπε: Εντάξει, επανερχόμαστε και θέλουμε να ανάψουμε, για να μην δημιουργηθεί άλλη καινούργια ένταση, ζητήσαμε ταπεινά συγγνώμη από το Σύνδεσμο και το λύσαμε το θέμα. Τώρα, στην ουσία του ζητήματος. Ο βασικός λόγος που πάλι θα πούμε ότι τα πάντα ρί και η παράδοση είναι δυναμική, εξελίσσεται. Και επειδή και ήδη να το βάλω και στην κουβέντα, ζήτησα να πάρει Τετάρτη μαζί με τον Αριστοτέλη, λέγοντας ότι δεν έχει κάποιο θέμα ο Αριστοτέλης. Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, δεν είναι μόνο το θέμα της ημέρας που πηγαίνει αν έχει πρόβλημα ο έτερος σύλλογος, είναι το θέμα γενικά τι προσέγγιση έχουμε στην αποκριά. Κύριε Πλάτσο, είμαστε σε μια περίοδο που περιμένουμε τα ευχάριστα, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ευχάριστα, για την ένταξη των φανών στο Εθνικό Ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Χειρονομίας, που μετά θα ανοίξουν γιατί άπατα οι πόρτες. Για χρηματοδότηση. Όχι χρηματοδότηση. Είναι καταγεγραμμένα πώς επιτεύχθη για τους μωμόγερους, θα μπουν και οι φανοί και μετά, όπως οι μωμόγεροι είναι στην UNESCO, ανοίγει και η πόρτα για εκεί. Έπρεπε να διαχειριστούμε πολύ προσεκτικά λίγο το θέμα. Αν ανοίξει αυτού του είδους η πόρτα, να μπορεί ο κάθε φανός να αλλάζει την ημέρα και να πηγαίνει εκεί που χίλια αντικειμενικά προβλήματα υπάρχουν. Εγώ τυχαίνει να γνωρίζω πολλά από τα παιδιά στο πηγάδι του Κεραμαριού και δεν ήθελα πουδενή να έρθω σε σύγκρουση ή να τους χαλάσω το όποιο έτοιμο. Και έχουν κάποια επιχειρήματα. Είναι υπαρκτά. Δεν θα πει κανείς. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος σήμερα που μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Τσικνοπέμπτη σαν μέρα έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο χειρισμός, γιατί αν ξεκινήσουμε ο κάθε φανός να φεύγει από την ημέρα την οποία καλώς κακώς είναι ενταγμένο στον χρόνο της αποκριάς. Εδώ και 30 χρόνια, 35 χρόνια, 40 χρόνια. Άξι. Και πηγαίνει στην ημέρα που θα ήθελε, θα επιθυμούσε, αντιλαμβάνεσαι σε 5-10 χρόνια όλοι φανεί θα είναι. Άρα θα φτάνει και ο ευρωβασικός του αιώλου. Ακριβώς. Και δεν είχαν γίνει ίσως οι ζυμώσεις που έπρεπε, ώστε αυτό να έρθει με έναν τρόπο ώστε να είμαστε προφυλαγμένοι. Αυτό ήταν ο βασικός άξονας της συνεδρίασης που κάναμε και εν τέλει να ευχαριστήσω και τα παιδιά από το πηγάδι του Κεραμαριού, τους κυρίους, τον Κώστα τον Ρίγα, τον πρόεδρο, που βρήκαν και το κουράγιο και ανάψανε και φέτος την ημέρα τους. Μια από τις περιστάσεις συνεχώς τα τελευταία χρόνια, των αρτοπιών συγκεκριμένα, είναι και το για ποιο λόγο δίνεται η απευθείας ανάθεση σε έναν προμηθευτή, Γκόγκος φέτος, Κουκουτάρης κτλ. Είναι στη Διάβγη, έχουν αναρτηθεί αυτά και τα δημοσιεύτηκα, γι' αυτό λέμε και τα ονόματα, μεγάλες επιχειρήσεις και εξαιρετικές. Επιμένουν οι αρτοπιοί ότι γίνεται, αν θέλει ο ΑΠ να σπάσει λίγο, να γίνει κατάτμιση αυτής της ιστορίας. Δυστυχώς κατάτμιση. Το ίδιο και για το κρασί, υποθέτω, αλλά για τα Κυχιά είναι περισσότερο. Και για το κρασί το ίδιο. Έγινε. Πάλι εμείς απευθυνθήκαμε σε όλους τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να μας καλύψουν και στην εταιρεία, στον κύριο Νάκο από τη Σιάτιστα και εδώ Μπελίδη. Καλύτερη προσφορά ήταν, πώς πάει. Πήρε το αμύντιο. Μειοδότηση. Μειοδότηση, έτσι. Μειοδότηση και η αλήθεια είναι το κρασί φέτος
μας ήρθε σε τιμή του 2020. Α, καλό αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει κατάθμιση. Δεν μπορεί να γίνει κατάθμιση. Να πάρουμε δηλαδή 10 αρτοπία. Από το 19 μετά την παρέτηση Γιάννη Σουμπάνου πήγα ο ίδιος προσωπικά με τη διευθύντρια, πήγαμε στον επίτροπο και το ρωτήσαμε. Δεν γίνεται κατάθμιση. Σας το ξεκαθάρισα τελείως αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να σπάσει. Το πιο βολικό, κύριε Πλάτσο, να επανέλθω σε αυτό που είπαμε πριν, θα ήταν να μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να δώσαμε, να δίναμε τα χρήματα στους συλλόγους και αυτοί πατροπαράδοτα να πάνε στο φούρνο της γειτονιάς τους, να πάρουν το ποσό των κυχιών που θα τα. Αλλά πάμε σε άλλη ιστορία τώρα. Αυτό δεν γίνεται πια. Για τη διαφήμιση αποκριάς υπάρχει εκτός περιοχής που είναι από όσο γύρω 5-6.000 και λιγότερο. Εκτός τι έχετε κάνει φέτος, υπάρχει R3, είναι χορηγός προβολής, έχετε δώσει κάποιο ποσάκι. Καλώς έτσι δίνονται αυτά, νομίζω. Σε ραδιόφωνα. Βρεθήκαμε σε ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη, στο ράδιο Θεσσαλονίκη και Ερωτικός. Έχουμε απλώσει τα προγράμματα και λίγο προς τα Γιάννενα, έτσι να πιάσουμε λίγο τη Βόρεια Ελλάδα. Θέλω να πιστεύω ότι βλέποντας και την πρόγνωση τώρα που είναι εβδομάδας, οπότε θεωρώ ότι είναι πιο αξιόπιστη. Έτσι όπως φαίνεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, κύριε Πλάτσο, θα θυμηθούμε εποχές προοικονομικής κρίσης. Εκεί δηλαδή, 2004 με 2008... Πολύ αισιόδοξη συστηγιακή, αλλά εντάξει, εγώ θα πω 2010, 2004-2008. Μπορεί και λίγο πριν. Δεν ξέρω, φέτος από αυτό που ζούμε ήδη είναι πρωτόγνωρο. Εγώ θυμάμαι, έχω πάρα πολλά χρόνια να ζήσω τόσο πολύ κόσμο και στην καθημερινότητα, δεν μιλάω μόνο. Ήταν ωραίες και εκδηλώσεις, δηλαδή χθες ήταν το full πρόγραμμα στην πλατεία αυτό το πράγμα. Χθες και δηλαδή, είχαμε ένα μαραθώνιο. Μαραθώνιο. Ήταν πρωί, και το Σάββατο ήταν το ίδιο, αλλά ιδιαίτερα χθες. Χθες ειδικά ήταν. Ίσως ήταν η πιο βαριά μέρα για το πρόγραμμα. Πιο βαριά, ναι. Ακόμα και από την Κυριακή της Αποκριάς. Μαθαίνω ότι και η πληρότητα πήγε πολύ καλά για μικρή Αποκριά σε σχέση με άλλα χρόνια. Κυρίως όμως, και να το πούμε αυτό, με το φεστιβάλ που έκανε ο Νιφίλ της Παράδοσης και μπράβο στο λαογραφικό όμιλο, που έφερε τα χορευτικά συγκροτήματα, που κρουπάκια με συνοδούς κτλ. Γέμισαν και τα ξενοδοχεία. Ήταν επίσης μια στοχευμένη κίνηση, αυτή την ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια. Πρόλαβε και έγινε το φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στο ρυθμό του 11, που κύριος διοργανωτής είναι η Νιφίλ της Παράδοσης με τον οργανισμό του Δήμου Κοζάνης και την περιφέρεια φέτος πιο δυναμικά. Η στόχευση ήταν ότι υπάρχει πολλής κόσμος, αν θέλετε, ένας από τους ανθρώπους που ξεκινήσαμε να το στείλουμε ήμουν και εγώ, γιατί με τους φίλους παράδοσης έχουμε κάνει εκδρομές σε φεστιβάλ, στη Σκόπελο, σε άλλες πόλεις. Υπάρχει κόσμος που ασχολείται πάρα πολύ με τους παραδοσιακούς χορούς και ψάχνει να βρει επιλογές τουριστικές που να συνδυάζουν και κάτι ακόμη. Ένα νησί με καλοκαίρι και θάλασσα, την Κοζάνη που θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει, να γνωρίσει κανείς και την Αποκριά της, το Σαββατοκύριακο της Μικρής Αποκριάς. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το φεστιβάλ ήρθε για να μείνει, θα καθιερωθεί και με καλύτερη προετοιμασία, γιατί ιδιαίτερα φέτος, σε συνεννόηση τώρα με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και το νέο χοροδιδάσκαλο, το είχαμε ξεκινήσει, το ήταν η Κέτη Καραματσούκα πρόεδρος, φυσικά η Τασούλα Πατιού είναι σταθερή αξία και ο Δημήτρης χοροδιδάσκαλος, τώρα πια είναι ο Μπούκος ο Στέλος χοροδιδάσκαλος και η Σοφία Σοφίδου η εξαιρετική πρόεδρος. Όταν ξεκινήσαμε το συζητούμε πολύ νωρίς, μιλάμε για το Σεπτέμβρη. Δεν γνωρίζαμε ακόμη με απόλυτη βεβαιότητα αν θα είμαστε καλά σήμερα υγειονομικά. Ναι, σωστό. Φέτος λοιπόν, με 9 συλλόγους συμμετοχή το Σαββατοκύριακο της Μικρής Αποκριάς, είχαμε πάλι πάρα πολύ κόσμο στην Κοζάνη που ήταν ο στόχος. Θεωρώ ότι το χρόνο θα είναι ακόμη πιο περισσότερος ο χρόνος για να οργανωθούν και να έχει και μεγαλύτερη συμμετοχή. Μου λένε ξενοδόχοι και όχι μόνο και άλλοι ότι το στόχο αυτό να ενισχυθεί η πληρότητα στη Μικρή Αποκριά. Για ποιο λόγο δεν επανέρχεται η κουβέντα για μια νυχτερινή παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου, για παράδειγμα, της Μικρής Αποκριάς, το τονίζω. Ναι. Κοιτάξτε. Είχε πέσει παλαιότερα. Το είχαν απορρίψει παντός οι μαγαζάτοροι, το κτίριο του μαγαζιών, εγώ θα πω. Τώρα δεν ξέρουμε πώς είναι και η ώρα να το επαναφέρουμε. Είναι η ώρα καταρχήν να συμμετέχουν και όλοι οι μαγαζάτορες πιο ενεργά στην Αποκριά. Να μην είναι μόνο. Εντάξει, καταλαβαίνω, ο καθένας. Κοιτάει τώρα. Έκανε μια κίνηση ορμής, έβαλε τη θεατρική παράσταση του ΔΠΘ με τη θεατρομάδα. Η οποία πηγαίνει εξαιρετικά, είναι sold out, αλλά δεν πήγε σε πολλά μαγαζιά όσο περίμενε το ΔΠΘ και ορμής. Δηλαδή από τη μία. Οι ιδιοκτήτες μαγαζιών είπαν δεν προλαβαίνουμε, είπαν κάποιοι επίσης λόγω χρόνου έχουν κλείσει. Υπάρχει αυτό, μου το είπαν. Αλλά μαθαίνω ότι πάει κόσμος και δεν θα βρίσκει κλειστά. Υπάρχει δηλαδή ζωή. Δηλαδή υπάρχει διάθεση του κόσμου να δει την παράσταση. Δεδομένου το sold out, υπάρχει ζωή και μετά την Αποκριά, μπορεί να επαναληφθεί. Ίσως να επαναληφθεί. Και σε επόμενο. Γίνεται χαμό. Δηλαδή και δύο μαγαζιά που πήγα. Και εγώ το ίδιο χθες, επειδή χθες πήγα στους Κασμετζίδες και είχα σκοπό να πάμε και εκεί, μου είπαν ότι μια-δυο μέρες που είχα στο μυαλό μου να πάω σε κάποια καταστήματα. Είναι γεμάτα, αυτό δηλαδή το βλέπω και εγώ. Δηλαδή, από τη μία δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, από την άλλη. Εντάξει, και οι μαγαζάτες μπορεί να έχουν δίκιο εν μέρει. Έχουν είναι περίοδος που και αυτοί περιμένουν να δουλέψουν και αυτόνομα. Σου λέει, μην φορτωθώ μια μικρή παράσταση. Εντάξει, ας έχουν την ευκαιρία να το φιλοξενήσουν και πιο μετά, λέω ιδέα. Αυτή για
τη νυχτερινή παρέλαση που προποθέσει και με τον Ερμή θα το συζητούσατε ίσως αργότερα, αν παραμείνετε τώρα αυτό το δούμε. Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον. Είναι μια πρόταση που φέρνει καινοτομία. Είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή, πάλι πρέπει να δούμε σε συνεννόηση με την αστυνομία, με τη δημοτική αστυνομία. Να μπορεί να κλείσει, να μπορεί να υποστηριχθεί. Μπορεί να μα και πάρει το οποίο θα κάνει μια πεζοπορία. Ναι, μπορεί με μια έναρξη και τερματισμό, όπως είναι ένας αγώνας δρόμου που και αυτό παλεύουμε να δούμε πού θα το κάνουμε, να ξεκινήσει και να κάνει ένα πεζοπόρο οχήματα, χωρίς άρματα δηλαδή, μασκαρεμένο και να καταλήξει ένα πεζοπόρο. Μαρκίδα, βασικό αυτό που πρέπει να συνεργαστούν οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών. Το συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε. Βλέπω στις εκδηλώσεις της πλατείας που έχει πολύ κόσμο. Είστε εσείς, καλός ο φίλος ο Γιάννης ο Κουμπούρας που παρουσιάζει εξαιρετικά, θα πω εγώ, και νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα να παραμείνει, δεν χρειάζεται κανείς άλλος παρουσιαστής. Είναι εξαιρετική ιδέα, γνωρίζει πολύ καλά πρόσωπα, καταστάσεις, πράγματα. Είναι από την περιοχή, ξέρει, έχει την εμπειρία πλέον και το ιδίωμα και παρουσιάζει εξαιρετικά νομίζω τις εκδηλώσεις στην πλατεία. Μία ακόμη κυρία Νίκη, που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, είστε τρεις άνθρωποι, είστε πρόεδρος του ΑΠΕ και σας βλέπω να κουβαλάτε πράγματα, να βάζετε πράγματα, να τρέχετε από εδώ, να τρέχετε από εκεί. Είναι, θα το πω πολύ απλά, too much αυτό το πολύ μεγάλο για να ασχολείστε 2,5-3 άνθρωποι με αυτήν την ιστορία. Εννοώ στην οργάνωση, έτσι. Δεν υποτιμώ το προσωπικό του ΑΠΕ που σχεδιάζει όλο αυτό. Οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι. Πώς, 12 μέρες θα δουλεύουν 20 ώρες. Οι ίδιοι σχεδιάζουν. Το τονίζω, έτσι, ναι. Οι ίδιοι το σχεδιάζουν, ήδη το παρεξηγηθώ. Ναι. Αλλά στην πραγματοποίηση, σας βλέπω, είστε εκεί δυο κάθε μέρα. Και τώρα το Σαββατοκύριακο που έρχεται, που λέτε, θα γίνει χαμός. Πώς θα ελέγξετε αυτό το πλήθος, τρεις άνθρωποι. Κοιτάξτε. Μήπως να χρειαστεί και η δημοτική αστυνομία. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Φωνάζετε εσείς, πάτε κόσμο λίγο εδώ, να μπει από εδώ. Υπάρχει, καταρχήν, ο οργανισμός, αναφερθήκαμε σε ένα κομμάτι πριν το φοροτεχνικό, έχει και το έτερο κομμάτι που σχετίζεται με το εμψυχοδυναμικό. Υπάρχει υποστελέχωση ΣΟΤΑ. Υπάρχει, αλλά αυτό είναι το θέμα τώρα. Αναφέρεται τώρα Γιάννα Βόμβα, Νίκη Λιάκου, Γιάννης Κουμπούρας. Αυτοί τρέχουν την αποκριά, τρεις άνθρωποι. Τρεις άνθρωποι και ομιλών. Και την πράγμα. Δηλαδή, είμαστε. Το θέμα ποιο είναι. Κοιτάς να, εφόσον ξεκινάς, κοιτάς να βοηθήσεις ώστε να γίνει δουλειά. Εδώ, εν τέλει, μια δουλειά πάμε να κάνουμε και είναι να υποστηρίξουμε μια διοργάνωση που προφανώς και έχει τα θέματα της. Οι προσλήψεις έχουν να γίνουν δεκαετίες. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή ο οργανισμός εξυπηρετείται είτε τεχνικά, είτε στα γραφεία του, διοικητικά, από προγράμματα του ΑΕΔ, είτε ΑΜΕΑ, είτε 5567, είτε τα 8 άμυνα κοινοβουλευτικής εργασίας. Έτσι γεμίζουν τα γραφεία. Δεν έχουν. Η μόνιμη είναι αυτή που αναφέραμε στο κομμάτι. Αυτή η ιδέα που λένε πολλοί και ρίχνουν πολλοί για να δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός οργανισμός για την αποκριά μπορεί να προχωρήσει ρεαλιστικά. Να δημιουργηθεί, αλλά με τι προσωπικό, αυτό θέλω να πω. Κοιτάξτε, που να ασχολείται μόνο με την αποκριά. Το ανώνυμος εταιρεία ΑΕ που ασχολείται με την αποκριά. Στην Πάτρα, για παράδειγμα. Και στην Πάτρα είναι και στο Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Υπάρχουν πατήματα. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει γιατί θα ήταν πιο ευέλικτο, ας πούμε, και θα μπορούσε κάποιος ως ΑΕ να κάνει συμβάσεις, είναι πιο ευέλικτος στο τι προσωπικό παίρνει και είναι πόσο. Είναι καλή ιδέα αυτή. Έχουν πέσει κατά καιρό στο τραπέζι. Κοιτάξτε, κύριε Πλάσο, εμείς είχαμε την ατυχία μας, τουλάχιστον επί των ημερών μου στη δίκησή μου, να είμαστε δυόμιση χρόνια σαν αναστολή. Και πλέον θητεία, δηλαδή. Σαν αναστολή. Δηλαδή, και πάλι βλέπετε, τώρα κοιτάμε να κάνουμε πράγματα πολλές φορές στο όριο των δυνατοτήτων και οικονομικών και υπηρεσιακών. Πάμε καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και να ευχαριστήσω δημόσια όλους τους ανθρώπους που είναι πίσω, η αφανής ήρωση όπως ανέφερα και μια μέρα στην πλατεία, πίσω από την αποκριά προσφέρεται και δεν είναι μόνο που αναφέραμε στα παιδιά από τον οργανισμό, να αναφέρω και τον Βασίλη τον Βακρατσά που με τον Κώστα είναι κάτω στο συνεργείο που κατασκευάζουν και κουβαλούν κάθε μέρα όλα αυτά που βλέπουμε, κάποιοι τα κουβαλούν, τα μεταφέρουν, τα στείνουν. Το πράσινο. Γίνεται χαμός κάθε βράδυ και την επόμενη μέρα το πρωί η πλατεία. Φοβερή η δουλειά που κάνουμε. Απίστευτη δουλειά. Εκεί είναι άνθρωποι οι οποίοι. Πολλοί είναι συμβασιούχοι με τρόπους που και δεν φοβάμαι. Κυρίες τα πρωινά και όλα. Θέλω να πω, υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι αφανισίρωες. Το θέμα με την υποστελέχωση ΣΟΤΑ είναι πολύ σοβαρό. Μακάρι, γιατί αυτό ξεκινάει από πάνω, κυβερνητικά είναι αυτά, να βρεθεί λύση με ΑΣΕΠ.
Για τον Άπνε, αλλά αυτή η ιδέα μπορεί να προωθηθεί από τη Δημοτική Αρχή για την δημιουργία μιας ΑΕ. Αυτό εννοώ. Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ίσως η επόμενη εποχή είναι... προς το 2030 να, αυτό είναι, νομίζω, να απαιτεί κάτι τέτοιο. Ο τρόπος για να ξεφύγει και η αποκρία. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, το να στηθεί ΑΕ εκεί πρέπει να και όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς που αναφέραμε. Προφανώς το. Ξενοδοχεία, εστίαση. Όλοι δηλαδή να κοιτάξουμε το πάμε ένα σκαλί παραπέρα. Έχει πολλά περιθώρια εξέλιξης και αν θέλετε έτσι ανάπτυξης. Με τον Δήμαρχο συμφωνείτε σε όλα για την αποκρέα, μέχρι φέτος. Έχετε συμφωνήσει σε όλα. Είχατε καμιά διαφωνία, καμιά διάσταση απόψε. Όχι, όχι. Γενικά, σε όσο έχουμε κουβεντιάσει και μου έχει εμπιστοσύνη και από εκεί πέρα, ό,τι χρειάστηκε να τον ενημερώνω, δεν υπήρχε κανένα. Την άναξη πάντω δεν την έκανε, την κάνατε εσείς. Δεν μάθαμε εμείς τη δημοσιογραφία γιατί, αλλά. Του είχε κάτι. Εντάξει, αυτό θέλω να πω πέρασε. Ήταν κάτι και πέρασε. Ήταν, σχολιάστηκε, εντάξει. Ήταν χθες παρόν στη μάζοξη όλων των φανών. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Να. Και στο Κηχή του Σιδέρη και του φίλου του, αλλά εντάξει. Θα μπορούσε να είναι στην πλατεία πάντως στη μέση το Κηχή. Όχι στη γωνία που έκανε παράπονο πολλοί κόσμος που δεν μπορούσε να δει, ενώ υπήρχε πολλοί κόσμος γύρω. Κύριε Πλάσο, να θυμίσω ότι περίπου 40 λεπτά πριν στηθούμε γι' αυτό, χόρευαν τα παιδιά τα χορευτικά, τα μικρά. Ναι, ίσως. Για 5 λεπτά περίμενε ο κόσμος να το βάλουμε στη μέση. Ήτανε, το λέω για τα επόμενα, δηλαδή. Υπήρχε πολλοί κόσμος φεύγοντας που μου έλεγε γιατί εμείς δεν βλέπαμε. Κοιτάξτε, τι κάνανε εκεί πίσω στη γωνία. Αυτό έτσι. Χωροτακτικά ήταν πολύ, πολύ φορτωμένο χθες το πρόγραμμα. Δηλαδή, ναι, το σημειώνω αυτές είναι παρατηρήσεις. Μιλήσαμε και πολύ, σε πολύ καλό ύφος και κλίμα και με τα παιδιά από τα Παρταλόπλα. Αυτό ότι υπήρχε στη γωνία δεν έβλεπε κανείς από τότε. Υπήρχε ένα θέμα. Να τώρα, ας πούμε, είχαμε ζήτημα να ενεργοποιήσαμε την Πανδώρα. Μπήκε η Πανδώρα σε ένα σημείο για να μπορεί να έχει ακουστικότητα και να τους βλέπει ο μαέστρος στα σκαλιά προς τα καταστήματα και εστίασης. Είχαμε θέμα, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Εγώ νομίζω ότι καλά πήγε. Αν κρίνω και από το αποτέλεσμα που μέχρι και τα φλουρίδια φύγανε από το Κηχή. Εξαιρετικά πήγε. Δεν είχαμε θέμα. Ήταν καλά το Κηχή, δοκιμάσατε, προλάβατε. Δοκίμασα. Δεν προλάβα, εγώ γι' αυτό λέω. Ήταν εξαιρετικό. Ήταν εξαιρετικό. Σιδέρες κάνει καλές πίτες. Έγινε κλήρωση για τα άρματα, για την παρέλαση. Από το μεσημέρι από εκεί είμαστε. Έχουμε καμιά έκπληξη στην παρέλαση. Ενώ κάποιο τμήμα που χωριά θα κάνουν παρέλαση, μαθαίνω. Τα περισσότερα, ναι. Ξέρω, Κρόμος θα κάνει. Κρόμος θα κάνει. Νομίζω, αν θέλω καλά, Καρδίτσα δεν θα κάνει φέτος. Όσοι δήλωσαν θα κάνουν όλοι. 24. Ενώ κάποια έκπληξη έχουμε τίποτα από πανεπιστήμιο, έχουμε τέτοιες. Το πανεπιστήμιο δεν συμμετέχει, έτσι, ναι. Κανονικά. Αν δεν σας πω ακόμη έτσι θεματολογίες από άρματα. Δεν θα ζητούσα από άρματα. Θέλω γενικά. Η θεματολογία είναι και πολιτική, με βουλευτές εκλογές, επειδή πάμε και δημάρχους, έχουμε δημοτικές εκλογές, βουλευτικές, έχουμε κάτι τέτοιο, ας πούμε. Έχουν θέματα διάφορα και σε σχέση με τα ενεργειακά και σε σχέση με τα... Με υδρογόνα και τέτοια, υποθέτω. Με υδρογόνα, με ανεμογεννήτριες, έχουμε σε σχέση με το καλάθι της νοικοκυριάς. Α, επικαιρό αυτά τα επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα είναι. Υπήρχαν ορισμένοι που κρατήσανε τη θεματολογία, γιατί υπήρχαν από ό,τι αντιλαμβάνομαι στους συλλόγους αδιάθετες στολές και τα λοιπά. Στολές από τα προηγούμενα. Από την προηγούμενη και το περίοδο και τα κράτησαν, αλλά κάποιοι το εμπλούτησαν και το κάνανε και λίγο πιο επίκαιρο. Μάλιστα. Έχουμε πάρει και μια γεύση και από άλλες. Η παράλληλη του Κρόκου, η παράδειγμα, ήταν εξαιρετική χθες. Δεν είδα κάποιον από το Δήμο Κοζάνης, οφείλω να το σημειώσω πάντως, κύριε Μάρα. Δεν πρόλαβα. Κύριε Μάρα, η μέρα σας χθες ήταν τρελή. Okay. Ο Δήμος Κοζάνης έχει άλλους αντιδημάρχους, έχει και δήμαρχο. Θα μπορούσε να πάνε στον Κρόκο, είναι 4 χιλιόμετρα. Δεν ήταν κανείς, ούτε από την περιφέρεια. Και οφείλω να το σημειώσω αυτό. Βγήκε όλο το χωριό, ήταν μια εξαιρετική παρέλαση και δεν εμφανίστηκε κανείς. Με την Άννη, τι γίνεται, μιλάμε μια εξαιρετική παρέλαση. Επιμένουν οι καλοί μου φίλοι εκεί, το έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ. Την ίδια ώρα με την Κοζάνη, δεν θα αλλάξει αυτό νομίζω. Έχουν ενισχυθεί οικονομικά, είναι εντάξει η ιστορία, φανεί εκεί που κάνουν φοβερή ιστορία και δουλειά τώρα. Όπως κάθε χρόνο πήραν την επιχορήγηση και αυτή φυσικά σε είδος όπως συμβαίνει. Η Ανία έχει τη δική της φυσιογνωμία, έχει τη δική της παράδοση και συνεχίζουν εκεί κάποιοι να σηκώνουν το. Ο Κουμπούρας θα φύγει, θα παρουσιάσει την Κυριακή την παράδοση εκεί. Νομίζω όπως κάνει κάθε χρόνο. Έχουν και ένα φανό μείον εκεί, η Τιά, ναι. Φέτος. Νομίζω η Άνω Κόμη επίσης δεν κάνει παρέλαση φέτος που έκανε από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, την εποχή μετά του κορονοϊού. Υπήρξαν απώλειες. Υπήρξαν απώλειες και με τα χορευτικά το είδατε εσείς. Υπήρξαν απώλειες. Ας πούμε την ημέρα που ήρθε η Ελλήμια. Η Ελλήμια. Δεν μιλήσαμε με τα παιδιά από την Ανή, δεν ήρθε. Για ποιο λόγο δεν ήρθε η Ανή, επειδή σχολιάστηκε. Δεν ήταν έτοιμη. Δεν είχαν δεν ήταν έτοιμη στο έτσι μας είπαν. Η Αγία Παρασκευή, που έχει ένα καταπληκτικό χορευτικό. Έτσι μας είπαν και αυτοί. Τώρα χθες οι Κρήτες επίσης. Οι Κρήτες που δεν μαζεύτηκαν, ενώ ήταν στο πρόγραμμα. Ήταν στο πρόγραμμα, επικοινωνήσαμε τελευταία. Καλά, συμβαίνουν κάθε χρόνο αυτά. Όταν έχει να κάνει με συλλογικότητες. Απλά μιλάω για Αγία Παρασκευή. Όταν έχει να κάνει με συλλογικότητες.
Μπορεί να είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Δεν πειράζει, δεν γίνεται κάτι με το ζόρι. Ναι, όποιος επιθυμεί, δεν είπαμε όχι σε κανέναν. Ιδιαίτερα φέτος, όποιος επιθυμούσε να μπει στο πρόγραμμα. Προφανώς, ναι. Τα καβούνια, το λιβαδερό, α πούμε, είχε πένθος, μου λένε. Ναι, εντάξει, η ζωή είναι. Δεν είναι και οι συλλογικότητες. Είναι και η εποχή μετά τον κορονοϊό που πολλοί σύλλογοι έχουν δυσλειτουργίες, η αλήθεια. Πλαδαρέψαμε όλοι. Δεν είναι. Έτσι, δεν, και, και, πολλοί, ας πούμε, και πολλοί περάσαμε από ένα στάδιο αγοραφοβικό. Να συνηθίσουμε λίγο την επαφή μας με τόσο κόσμο στις πλατείες και στις μαζόξεις. Εντάξει. Πάμε καλά, πάμε καλά. Μην έχουμε. Να πω τώρα εν ώψη του επόμενου Σαββατοκύριακου. Θα το πω όπου βρεθώ και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλιάτσο. Σύνεση ιδιαίτερα προς το πάρτι νεολαίας. Περνάμε θαυμάσια χωρίς υπερβολές στο αλκοόλ. Είμαστε όλοι. Σαν λίγο το φοβάστε αυτό το. Το φοβάμαι. Δεν είναι το φοβάμαι, είναι ότι όλοι έχουμε. Τα προηγούμενα χρόνια να φεύγουν μπουκάλια. Εντάξει, μετά το πάρτι νεολαία. Θα μαζευτεί πολλοί κόσμος. Τα παιδιά, εφόσον βλέπουμε ότι η πρόγνωση του καιρού είναι καταπληκτική, είναι αναμενόμενο να γεμίσουν όλη την πόλη. Δεν περνάμε καλά μόνο με αλκοόλ. Μπορούμε να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να είμαστε με την παρέα μας και να μας μείνουν να έχουμε ξένες εμπειρίες χωρίς υπερβολές στο αλκοόλ. Δεν χρειάζεται. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Έκανα δύο βόλτες αφανώς για πρώτη φορά αργά. Φωνή που ανάμουν καθημερινά. Πήγαινα νωρίς και έτσι με 9.30, 10, 10.30, 11. Πήγα και αργά. Μετά τις 11, 11.30. Απίστευτο αυτό που γίνεται με τα πιτσιρίκια. Χορεύουν όλα περιστέρια 11 αφανώς. Τα πρέμπρεμπρε, τα παραδοσιακά, τα πιο πιπεράτα φυσικά μετά. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί τόσο πολύ όσο φέτος. Θα μου πείτε, είναι και εικόνα μετά από 3 χρόνια, ίσως 16 με 22. Αγόρια, κορίτσια, φοιτητές. Είναι απίστευτο αυτό που είδα χθες, προχθές στη Γητιά, χθες τον Παύλο Μελά. Απίστευτο αυτό όλοι, που είδα. Όλοι, όλοι, και στο πηγάδι, το Κεραμαριό και στα πηγάδια. Ναι, κάτω πηγάδι, εντάξει, είναι και πιο, ναι. Όχι, όχι, όλοι. Θέλω να πω τα νέα, αυτή η ιστορία με τα πολύ νέα παιδιά. 16-22, αυτές οι ηλικίες. Να βγουν, κύριε Πλιάτσο, τα παιδιά, να βγει ο κόσμος και όχι μόνο τα μεγαλύτερα παιδιά. Και 40 και 50. Εντάξει, μετά τις 10 καμπάνες που. Να αδειάσουμε τα μέσα μας λίγο από αυτό τον εγκλεισμό, από αυτή τη μιζέρια, αν θέλετε, και τη δυστυχία, ώστε μετά την αποκρία να είμαστε λίγο περισσότερο χαμογελαστοί όλοι. Κύριε Μάρα, ωραίο αυτό που λέτε, αλλά δεν θα κλείσουμε αυτό, γιατί δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα. Θα είστε υποψήφιος με τον Λάζαρο Μαλούτα, δημοτικό σύμβουλο. Έχετε είδηση ότι θα είναι ο Λάζαρος Μαλούτας υποψήφιος δημαρχός? Κύριε Πλιάτσο, είναι νωρίς ακόμη. Μεσολαβή αποκριά, δύο εθνικές εκλογές. Πασχαλιά και καλοκαίρι. Ο κύριος Μαλούτας έχει πει ότι μετά την αποκρία και πριν τις εκλογές πάντως με αυτό το άγχημα. Θα δούμε. Έχουμε δρόμο μπροστά. Ο καθένας έχει τις δικές του. Εντάξει, εάν ο κύριος Μαλούτας είναι υποψήφιος, το οποίο θεωρείται δεδομένο πλέον, θα το θέσω διαφορετικά. Θα είστε υποψήφιος μαζί του? Αν είναι ο Λάζος Μαλούτας υποψήφιος δήμαρχος, αν είναι να είμαι υποψήφιος, θα είμαι με τον Μαλούτα. Αυτό μπορώ να το πω. Ναι. Και δημόσια. Αλλά δεν έχετε πάρει ακόμα την απόφαση αν θα είστε, δηλαδή. Όχι. Τι σας άφησε μέχρι τώρα η θητεία σας στον άπον? Το παράπονο για το ότι υπήρχε κορονοϊός και δεν σας άφησε να κάνετε θέλατε? Όχι. Υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα από το έργο που θέλει να επιτελέσει ένας που ασχολείται με την πολιτική. Οι λόγοι κιόλας υγειονομικοί, και δεν ήταν μόνο υγειονομικοί, τι ενεργειακά, τι πόλεμοι. Όχι. Η τριβή με τα πολιτικά για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει έχει και κόπο. Έχει και ένα ενδιαφέρον με την έννοια ότι μέσα από αυτό εξελίσσεσαι και σαν άνθρωπο. Αν ο κύριος Μαλούτας είναι υποψήφιος και επανεκλεγεί, θα θέλατε να συνεχίσετε στον ΑΠΝ ή θα προτιμούσατε μια άλλη διαφορετική αντιδημαρχία, για παράδειγμα? Κύριε Πλιάτσο, τώρα πήγατε 3 βήματα, δεν σας απάντησα στο πρώτο βήμα. Εντάξει, θα θέλατε να. Χωρίς κορονοϊούς, χωρίς πολέμου, να κάνετε κάτι διαφορετικό αυτό? Εννοώ. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι στον οργανισμό έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Χαίρομαι που τώρα στο κλείσιμο της θητείας ελευθερωθήκαμε, οπότε έχουμε λίγο το περιθώριο να κάνουμε πράγματα. Έχει ο Θεός, να είμαστε καλά και το βλέπουμε. Κύριε Μάρα, καλό κουράγιο θα πω εγώ. Ξέρω ότι είστε και μέλος της παράδοσης και των φίλων της παράδοσης και αγαπάτε και την παράδοση και ο ίδιος συμμετέχετε και ενεργά και πριν ασχοληθείτε με τον ΑΠΜ. Οπότε όσο μπορείτε θα ξεκλέψετε και λίγο χρόνο για να περάσετε κι εσείς καλά, αλλά επειδή σας βλέπω κάθε μέρα, εγώ θα πω καλό κουράγιο. Τα δύσκολα τα έχετε μπροστά, έχετε πολλά στο μυαλό σας. Νομίζω ότι ξεκίνησε καλά αυτή η ιστορία. Πάμε καλά. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι. Πάμε καλά. Προσοχή σε όλους, να περάσουμε θαυμάσια, καλές αποκριές και καλή Σαρακοστή, κύριε Πλιάτσο. Να είστε καλά, κύριε Μάρα. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα τα πούμε μετά την καθαρά Δευτέρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Να είστε καλά, καλή αποκριά.